Κύριε Σαγγελέα, σας χαιρετώ. Χθες είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Πολυβίου στο δελτίο ειδήσεων του ΩΜΕΓΑ ότι δεν θα επιτρέψω στον Γενικό Εισαγγελέα να με θυμώσει προειδοποιώντας με μέτρα και αν παραστεί ανάγκη θα λάβω και εγώ τα δικά μου. Και είπε και κάτι άλλο για σας. Σας καλεί να αντιληφθείτε ότι ουδής είναι δικτάτορας σε αυτόν τον τόπο. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας απάντηση. Πράγματι, παρακολουθήσαμε με προσοχή τις ψευδινές δηλώσεις του κυρίου Πολυβίου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά το θράσος είναι πλέον απίθμενο. Δεν προτίθεμαι να τον παρακολουθήσω σε αυτή την πορεία που έχει επιλέξει και το μόνο που έχω να πω είναι ότι απαξιώ να απαντήσω σε αυτά τα σχόλια και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα ως προς το πώς άρχισε αυτό το επεισόδιο ενός δικαστηρίου και πώς συνεχίζεται τώρα. Κάτι διευκριστικό, κύριε Σαγγελέα, αυτό που είπατε ότι μπορεί να λάβετε μέτρα ακόμη παραμένει και το εξετάζετε? Το θέμα που είχα πει να εξετάσω αναφερόταν κυρίως την αντιδιοντολογική συμπεριφορά η οποία είχε επιδειχθεί εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, για την οποία συμπεριφορά δυστυχώς δεν ληφθεί κανένα μέτρο από το ίδιο το δικαστήριο. Είναι καθαρά αντιδιοντολογική συμπεριφορά, αλλά δεν προτίθεμαι να δώσω συνέχεια, όπως είχα πει και προηγουμένως, απαξιώ να δώσω οποιαδήποτε συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Σαγγελέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ.